Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να δούμε την πολυσυζητημένη άφιξη του Γιώργου Αγγελόπουλου στο τατουάζ του Α. Λίγες ώρες πριν παιχτούν στην τηλεόραση οι νέες σκηνές με τον Ντάνο, διέρευσαν πλάνα από τα πρώτα επεισόδια της σειράς με τις επιδόσεις του νικητή του Survivor να είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Τυπάς το Survivor με τον νικητή του πρώτου Survivor. Κοίταξε, για μένα σαν σκηνοθέτης και όλης της ομάδας, η πρόκληση είναι ότι θα πάρουμε έναν άνθρωπο που έχει κάτι, έχει ταλέντο και η πρόκληση είναι να βγει όσο πιο καλό το αποτέλεσμα γίνεται. Ο Γιώργος θα είναι προστατευμένος γιατί ακόμα και να βγαίνει αυτή τη στιγμή από τη σχολή, θα έπρεπε αυτό που θα παίξει να είναι προστατευμένο. Αισθάνομαι ότι έχουμε πολύ ωραίο story καταρχάς, ο κόσμος θα δει κάτι που θα τον ταξιδέψει. Σε συνδυασμό βέβαια με τους υπόλοιπους ηθοποιούς, γιατί ο Γιώργος δεν μπαίνει στο τατουάζ και είναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Είναι ο Γιώργος που μπαίνει σε μια ομάδα που τρέχει, σε ιστορίες που θα εξελιχτούν, θα ανακατέψει λίγο την τράπουλα και θα εξελίξει κάποιες ιστορίες. Και αισθάνομαι ότι έχω πολύ όρεξη για αυτό το πράγμα. Σύμφωνα με το σενάριο της Βάνας Δημητρίου, ο Ντάνος θα υποδηθεί τον Στέφανο Λαμπύρη, ένα νέο γοητευτικό άντρα από το Βόλο που ψάχνει να νοικιάσει μαγαζί στα Μετέωρα, όπου θα γνωρίσει την Όλγα Κατερίνα Γερονικολού και θα προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων. Όπως βλέπετε στα πλάνα, ο Γιώργος Αγγελόπουλος με ιδιαίτερο επαγγελματισμό αντιμετωπίζει το νέο του ρόλο, ενώ όλοι οι συντελεστές της σειράς μιλούν για τη σοβαρότητα που επιδεικνύει. Πώς τον κατάφερες? Γνωριστήκαμε μέσα από κοινή παρέα. Το έχουμε πει σαν... το ρίξα εγώ σαν ιδέα. Του άρεσε του Γιώργου. Φαίνεται ότι το έχει σκεφτεί και ο ίδιος παλιά να ασχοληθεί. Και το δουλέψαμε. Κάναμε δοκιμαστικό, κάτσαμε πάνω σε κείμενο, δουλέψαμε μαζί και είδαμε ότι υπάρχει πολύ καλή προοπτική. Ο Γιώργος έχει αντίληψη, μπορούμε δηλαδή εύκολα να συνεννοηθούμε. Λέμε κάτι που ξέρεις, υπάρχουν και κάποιοι όροι που είναι της δουλειάς μας και έχει αρχίσει ήδη να μπαίνει σε αυτό το κλίμα και να καταλαβαίνει τι λέμε. Δηλαδή μιλάμε με κωδικούς πλέον. Της σειράς Ανδρέας Γεωργίου, μιλώντας τα αποκαλυπτικά, είχε αναφερθεί για το φαινόμενο Ντάνος, αλλά είχε αποκαλύψει και άλλα στοιχεία για το ρόλο του, τα οποία θα δουν οι τηλεθεατές στο επόμενο διάστημα. Είναι ένας ρόλος που γράφτηκε για τον Γιώργο, γιατί κοίταξε, στην τηλεόραση, ειδικά σε μια σειρά που αγαπάει ο κόσμος τόσο πολύ, θέλουμε να προτείνουμε καινούργια πράγματα, ρε παιδί μου. Και ο Γιώργος, επειδή είναι και μια προσωπικότητα που έχει αγαπήσει ο κόσμος, αισθάνομαι ότι αυτό που θα κάνουμε θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Είναι ένας άνθρωπος που μπαίνει, κουβαλάει ένα μυστήριο, υπάρχει ένα μυστικό πίσω που του δημιουργεί πόνο, αν θέλεις να σου πω κάτι συγκεκριμένο. Όμως δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα, μόνο θα σου πω ότι θα ταυτιστούμε πολύ, θα κλάψουμε και θα μείνω μέχρι εκεί. Μου τώρα, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό, ο Αγγελόπουλος θεωρείται έχει πάρει καλά χρήματα για να συμμετάσχει εκεί? Γιατί μου δίνει την εντύπωση ότι πρέπει να σε ρωτήσω τώρα. Ένα στοιχείο που έχει ο Γιώργος, που νομίζω ότι φάνηκε αυτό στον κόσμο και γι' αυτό τον αγάπησε, είναι πολύ έντιμο παιδί. Δεν ήρθε να πάρει λεφτά ο Γιώργος, ήρθε γιατί γουστάρει τη δουλειά, εμπιστεύτηκε εμάς και φαντάζομαι ότι αυτό είναι και μια τεράστια ευκαιρία και για τον ίδιο. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Αγγελόπουλος έδωσε τη δική του απάντηση σε όλους αυτούς που τον κρίνουν αρνητικά λέγοντας: Βλέπω τα σχόλιά σας και απλά θα ήθελα για άλλη μια φορά να πω ότι ηθοποιός δεν είμαι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είμαι τολμηρός και μου αρέσει να δοκιμάζω νέα πράγματα. Το τατουάζ είναι μεγάλη πρόκληση για μένα και νιώθω ότι βρίσκομαι σε καλά χέρια. Γι' αυτό το κάνω. Με τον Ανδρέα Γεωργίου συζητάμε το ενδεχόμενο αυτής της συνεργασίας από το καλοκαίρι και από τότε ξεκίνησα μαθήματα υποκριτικής. Όμως επαναλαμβάνω, δεν είμαι ηθοποιός και δεν θα ήθελα να κριθώ ως ηθοποιός. Θα ήθελα να κριθώ σαν ένας άνθρωπος που έχει το θάρρος να δοκιμάσει νέα πράγματα. Τέλος ο κύριος Αγγελόπουλος. Ευχαριστούμε τον κύριο Αγγελόπουλο. Thank you.